Από το Τόκιο μέχρι την Αυστραλία και από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Ρώμη, εκατομμύρια πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απληστία και τη διαφθορά των ισχυρών. Σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που γίνεται αυτή την ώρα στη Ρώμη, ξέσπασαν πριν λίγο επεισόδια όταν ομάδα νεαρών αποκόπηκε από το κυρίω σώμα και άρχισε να σπάει βιτρίνες και να καίει αυτοκίνητα. Οι διοργανωτές προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη στην κατά τα άλλα ειρηνική πορεία. Η συμμετοχή των διαδηλωτών έφτασε τους 200.000. Συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών και στο Βερολίνο, όταν μια ομάδα αγανακτισμένων προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό. Και στην ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Βερολίνο και τη Φραγκφούρτη για να διαμαρτυρηθούν. Wir können immer ausbaden, was sie mit ihren Finanzgeschäften so anrichten. Und ich finde, so geht's nicht weiter. Στη Νέα Υόρκη ξέσπασαν επεισόδια στο πάρκο που γίνεται η διαδήλωση όταν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις 15 ανθρώπων με την κατηγορία ότι παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία. Είχε προηγηθεί προσπάθεια των αρχών να εκενώσουν το πάρκο για να το καθαρίσουν, όμως οι διαδηλωτές του κινήματος καταλάβατε τη Wall Street πήραν σκούπες και απορρυπαντικά και έκαναν μόνοι τους τον καθαρισμό. Στο Τόκιο, όπου η πληγή της πυρηνικής απειλής είναι ακόμη ανοιχτή, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν φωνάζοντας και συνθήματα κατά των πυρηνικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές και στη Μανίλα των Φιλιππίνων, όπου κατευθύνθηκαν προς την Αμερικανική πρεσβεία. Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, φωνάζοντας συνθήματα κατά της ανισότητας και της απληστίας. It's a beginning to try and challenge those at the top and to say that we want an alternative, one that's based on human need and human rights, not on, you know, corporate greed. Ένταση και στο Λονδίνο, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά στο χρηματιστήριο. Το κίνημα «Καταλάβετε το χρηματιστήριο του Λονδίνου», αδερφό του κινήματος «Καταλάβετε τη Wall Street», έδωσε το παρόν στην πλατεία Paternoster κοντά στα γραφεία της Bank of America.